καλές κριτικές, άλλοι αρνητικές. Ο ίδιος λέει για τους κριτικούς, κυρίως έγραφαν, λέει δεν έβλεπαν οι αθεόφοβοι υποσυφητητέ, δεν είναι ούτε φάρσα, ούτε κωμωδία, ούτε καθ' αυτό δραματάκι, κομεντί, ούτε δράμα, ούτε τραγωδία. Γι' αυτό και στο εξώφυλλο δεν χαρακτηρίζεται παρά απλούστατα τρεις πράξεις με επίπεδο. Ανήκουν στο είδος εκείνο που οι Γάλλοι το ονομάζουν συνήθως πιες, κομμάτι. Ένα κομμάτι της σύγχρονης ζωής. Αυτά λέει ο ίδιος. Επίσης, με ευκαιρία αυτό, λέει κάνει μια συζήτηση για την τέχνη, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, η θέση του για την τέχνη από την τόση κριτική που είχε υποστεί. Το 42, σε ηλικία 75 χρονών, συνεχάρη με ανοιχτή επιστολή τον Κάρολο Κουν, που ανέβασε την αγριόπαπια του Ίψεν. Κρατούσε δηλαδή επαφή με τα θεατρικά πράγματα. Διατύπωσε δε μια σχέση για το ελληνικό θέατρο γενικότερα, λέγοντας ότι το ελληνικό θέατρο, και διαβάζω, δεν είναι μόνο οι συγγραφείς, δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί, ούτε μόνο οι σκηνοθέτες, παρά όλοι αυτοί μαζί. Η συνεργασία τους το δημιούργησε και μόνο όταν συνεργάζονται με αμοιβαία αγάπη, κάνουν το νεοελληνικό θέατρο. Αυτό βέβαια ισχύει γενικότερα, θα μπορούσε να πει κανείς, και είναι ίσως ένας αδύνατος κρίκος σε πολλές καταστάσεις.